πει και ροφόντο, δεν γινότανε. Να σας καλωσορίσω στο Vlogmas Day 2 από τη Λιβαδιά, που όσες με ακολουθείτε καιρό θα έχετε δει πάρα πολλά πλάνα. Εδώ από τη Λιβαδιά καθίστε να έρθω σε μια σκιούλα. Αχ, θα έχετε δει πάρα πολλά πλάνα. Λοιπόν, έχουν έρθει οι γονείς μου για να μαζέψουν τις ελιές και ήρθαμε έτσι κι εμείς λίγο για παρέα και για λίγη βοήθεια. Γιατί μια φορά, μια χρονιά το είχα κάνει και ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα το ξανακάνω. Αυτό το πράγμα, παιδιά, ήταν εντάξει, είναι από τις πιο κουραστικές δουλειές. Αλλά είμαι χαρούμενη κάθε φορά που έρχομαι εδώ και στη φύση και δείτε εδώ πέρα τις σελίτσες μας. Ωραία. Αυτό ήταν, τώρα δεν θα μπορώ να μιλήσω άλλο. Ξεκινάει το κλάδεμα. Και εννοείται δεν γίνεται να έρθουμε Λιβαδιά και να μην έρθουμε στην Αρβανίτσα, που είναι πάρα πολύ, ένα τέλειο πάρκο που σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Και έχει να κάτσετε και να φάτε και να πιείτε ένα καφέ. Αλέξανδρε, κοίτα τι όμορφη γάτα. Την είδες, νάτι, κοίτα. Νάτι, κοίτα τι όμορφη που είναι. Εσείς που με παρακολουθείτε χρόνια θα ξέρετε ότι έρχομαι πάρα πολύ συχνά εδώ στην Αρβανίτσα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, θα σας πω κιόλας. Όταν κάνω διαλογισμό και είμαι στην άσκηση του διαλογισμού, που πετάει ένα drone τώρα από πάνω, γι' αυτό ακούγεται κάτι περίεργο, και βρίσκομαι στην άσκηση του διαλογισμού που σου λέει να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς ένα σημείο που σου αρέσει να βρίσκεσαι να είσαι, πάντα σκέφτομαι εδώ, ότι είμαι. Ότι είμαι μόνη μου στο κρύο και περπατάω, αυτό σκέφτομαι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ αυτό το μέρος. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό, είναι πανέμορφο, αν έχεις παιδιά. Και είναι τέλειο να το κάνεις σαν εκδρομή, να έρθεις από πρωί να καθίσεις να πιείς καφέ. Τα παιδιά εδώ πέρα, αν έρθετε με παρέα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούνε πράγματα να παίξουνε. Έχουν φτιάξει και διάφορα έτσι αυτοσχέδια τύπου Survivor και τέτοια. Και γενικότερα όπου και να κοιτάξεις βλέπεις μόνο βουνά, δέντρα, πράσινο, φύση. Είναι πανέμορφα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο μου αρέσει να έρχομαι εδώ. Είναι περίπου μια μισή ώρα από την Αθήνα. Σχετικά καλά είναι και μπορείς να φας και στην ταβερνούλα που έχει εδώ πέρα που είναι πανέμορφη. Σας έδειξα και πριν ένα πλάνο. Πού το? Εκεί τώρα δεν φαίνεται, είναι ανάμεσα στα δέντρα. Και τώρα θέλω να πάμε να βγούμε τσιλό εδώ στο δρόμο, γιατί έχουμε πάρει το μηχανάκι του Αλέξανδρου να κάνει λίγο με το μηχανάκι του που του αρέσει, γιατί εδώ πέρα στο γρασίδι αποκλείεται να πάει το μηχανάκι, δεν νομίζω. Λοιπόν, επιστρέψαμε Αθήνα και σταματήσαμε εδώ σε ένα καινούριο πλυντήριο αυτοκινήτων που έχει ανοίξει σχετικά κοντά στο σπίτι, για να πλύνουμε το αυτοκίνητο απ' έξω μόνο, γιατί είναι σε τραγική κατάσταση. Εγώ πήγα το αυτοκίνητό μου, ενώ το σπίτι μου είναι στην πένα, το αυτοκίνητό μου δεν ξέρω, δεν το πολύ έχω με το αυτοκίνητο. Έλα αγάπη, σου αρέσει. Σου αρέσει. Συνήθως το αυτοκίνητο θα πληθεί Χριστούγεννα, Πάσχα, κάτι τέτοιες περιόδους. Θα πάω να το κλείνω διαφορετικά. Το αφήνω στο ελαιός του.
Σε αυτή τη θέση που με το που μπήκα στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε η διαδικασία της επιστροφής, ήθελα με έναν μαγικό τρόπο να διακτηνιστώ στο σπίτι, να έχουν τελειώσει όλα, μπάνια, μαλλιά, να τα έχω στεγνώσει που είναι και η χειρότερη μου δουλειά. Ο Αλέξανδρος να είναι έτοιμος, καθαρούλης με τις πιτζαμούλες του και το στομαχάκι του γεμάτο στο κρεβάτι. Αλλά δεν γίνονται έτσι με έναν μαγικό τρόπο. Πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, και αύριο έχω να πάω σύση, να κάνω μαλλιά. Και να σας πω την αλήθεια, θέλω λίγο να τα αλλάξω και να τα ανοίξω. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Τόσο καιρό, εδώ και κάτι λιγότερο από χρόνο, τα έχω σκουρίνει και τα έχω κάνει πιο θερμά. Αλλά νιώθω ότι πλέον δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο πάνω μου. Θέλω να το διώξω και θέλω να επιστρέψω στο παλιό, καλό μαλλί μου. Σε αυτές εδώ τις αποχρώσεις θα ξανακάνω εννοείται αυτή την τεχνική που μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να επιστρέψω σε αυτό εδώ το πιο ψυχρό χρώμα, στις πιο ψυχρές αποχρώσεις. Νομίζω ότι μου πάνε περισσότερο, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά θεωρώ ότι μου πάνε περισσότερο τα πιο ψυχρά από τα θερμά. Όχι ότι είναι και κακό αυτό που έχω τώρα, αλλά νομίζω ότι το προτιμώ. Οπότε αύριο πάμε σύση, παρεούλα, να τα δούμε όλα. Μαζί, μαλλιά και λοιπά, να δούμε και το κομμωτήριο της που θα είναι στολισμένο και δεν έχω καταφέρει να το δω ακόμα, το καινούριο της κομμωτήριο, το καινούριο της χώρο. Και στο μεθαυριανό βίντεο, όχι στο αυριανό με τις ίσεις, στο επόμενο, σας θέλω συντονισμένες γιατί θα δείτε πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Να δούμε βασικά πάρα πολλά. Σας το λέω και θα το δείτε και θα ευχαριστηθείτε νομίζω vlog μας φέτος. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εγώ λέω βράδυ γιατί είναι βράδυ τώρα. Τέλος πάντων, εσείς μπορείτε να το βλέπετε πρωί. Anyway. Και σας περιμένω πάλι όλους αύριο. Μη λείψει κανένα.